Μακάρι μεγάλη νίκη, μυστήριο παιχνίδι, πώς το έζησε ο ίδιος. Ναι, όπως είπατε, είναι μια σημαντική νίκη, αλλά ήταν ένα περίεργο και ένα δύσκολο παιχνίδι. Αλλά αυτό που κρατάμε και το πιο σημαντικό είναι ότι πήραμε τη νίκη. Συμφωνεί ότι είναι η πρώτη φορά που σε ένα κακό διάστημα του ΠΑΟΚ, μάλλον το τελευταίο, η ομάδα καταφέρει και παίρνει το αποτέλεσμα. Κάτι που ήταν αντίστροφο σε άλλες φορές. Yes, I agree completely. Πριν ήταν όντως, δεν παίξαμε τόσο καλό στα προηγούμενα παιχνίδια, αλλά όπως είπατε και εσείς, ήταν ένα δύσκολο, περίεργο παιχνίδι. Ο αντίπαλος ήταν στην έδρα του, δημιούργησε κάποιες ευκαιρίες. Εμείς πετύχαμε δύο σημαντικά γκολ και πήραμε τη νίκη. Όσο για την ευκαιρία που έχασα, να ήμουν σίγουρος ότι θα σκοράρω, αλλά δεν το έκανα. Do you feel a little bit down about those missed chances in the past two games? Yes, of course. It's normal. Είναι αλήθεια ότι αισθάνομαι λίγο απογοητευμένος γιατί στα τελευταία παιχνίδια δεν έχω καταφέρει να σκοράρω σε πολύ εύκολες ευκαιρίες. Στο παρελθόν έχω πετύχει δύσκολα γκολ, έχω πετύχει εύκολα γκολ. Σε αυτά τα δύο παιχνίδια δεν ήρθαν τα γκολ και είναι λογικό να αισθάνομαι μια απογοήτευση, αλλά ξέρω τον εαυτό μου, ξέρω τι έχω μέσα μου ότι θα επανέλθω και στα επόμενα παιχνίδια θα καταφέρω να δείξω ότι είμαι σημαντικός για την ομάδα. Τι δουλεύει αυτή με τη φάση με τον Γλύκο. Το είδαμε και στο πέναλτι και το είδαμε προσπαθούν να το ξανακάνουν. Είναι κάτι που δουλεύουμε στην προπόνηση. Ναι, όταν είδαμε ότι ο αντίπαλος αμήνεται μόνο με έναν παίχτη όταν βγαίνει στην επίθεση, είπα στον Γλύκο να κάνει το βολέ κατευθείαν για μένα, γιατί ήξερα ότι είμαι πιο γρήγορος από τον αμυντικό που είχαν. Το έκανα αρκετές φορές, μία ήταν αρκετή για να πετύχουμε τον γκολ.